μετά να δώσω τα συγχαρητήρια μου στη δίκαιη, για τη δίκαιη νίκη στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ήταν καλύτερη από εμάς σήμερα και το άξιζαν. Όσο για το παιχνίδι, γνωρίζαμε ότι μετά την έλευση του coach Κωνσταντινίδη θα αλλάξει το στυλ παιχνιδιού της ομάδας του ΑΠΟΕΛ με πιο πιεστικές άμυνες και με έναν τρόπο παιχνιδιού όπου στη διάρκεια μπορεί να νικήσει οποιοδήποτε αντίπαλο, διότι είναι θέμα που πάει σε χαρακτήρα, σε θέμα νοοτροπίας και ψυχολογικής αντιμετώπισης των καταστάσεων. Προερχόμασταν και με νίκη από την ΕΘΑ, αλλά κυρίως η νίκη που είχαμε κάνει πάνω τους, ξέραμε ότι θα έρχονταν για να μας ανταποδώσουν. Από εκεί και πέρα πήραμε ό,τι αξίζαμε στο σημερινό παιχνίδι. Θα ήθελα να σταθώ στην παρουσία του Δημήτρη του Γεωργακούδη, ένα νεαρό παιδί. Τον πήραμε από τη πίτα κατηγορία, 19 χρονών μόλις. Μπήκε στα βαθιά, στα δύσκολα και ανταποκρίθηκε, και αυτό είναι το κέρδος από το σημερινό παιχνίδι. Καλή συνέχεια στον ΑΠΟΕΛ, καλές γιορτές να έχουμε. Ευτυχισμένον το νέο έτος. Αρχάς θα ήθελα να καταθέσω τον απόλυτο σεβασμό μου στην ομάδα της Ομόνιας και στο τεχνικό team για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν αυτή τη χρονιά. Έχω την εντύπωση ότι έδωσε έναν πολύ διαφορετικό και πολύ πιο ενδιαφέρον χρώμα στο πρωτάθλημα η μέχρι τώρα παρουσία της Ομόνιας. Και είναι ευχαριστώ το γεγονός ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια η Ομόνια επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, με τα παιδιά βάλαμε ένα στόχο τα πρώτα μας τρία παιχνίδια που ήταν με την ΕΘΑΝ, την Ένωση και την Ομόνια, να τα κερδίσουμε και τα τρία, ώστε να πάμε με σαφώς καλύτερη ψυχολογία στο δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί. Δύο εκτός έδρας παιχνίδια με Κεραυνών και ΑΕΚ, και ενδιάμεσα ένα πάλι πολύ δύσκολο παιχνίδι, θα έλεγα, με την ΑΕΛ στο Λευκώδιο. Και το γεγονός ότι από τη μια πλευρά το καταφέραμε και από την άλλη, βλέποντας και την ομάδα και αμυντικά και επιθετικά, κάθε παιχνίδι να είναι και καλύτερη, μας δίνει και περισσότερο, καλύτερη ψυχολογία και περισσότερο θάρρος να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια που προανάφερα. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ, το έχω πει και στη διοίκηση, ερχόμενος εδώ, η φετινή προσπάθεια είναι πάρα πολύ θαραλέα και ο χαρακτηρισμός που δίνω έχει να κάνει περισσότερο με τους Κύπριους καλαθοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή εμείς ίσως να έχουμε τους πιο νεαρούς Κύπριους καλαθοσφαιριστές στην δωδεκάδα μας, αν εξαιρέσω λίγο τον Χρήστο που είναι σαφώς πιο έμπειρος. Από εκεί και πέρα αγωνιζόμαστε με τον Πέταρτο Στράβιτς, τον Γιάννη τον Γιαννάλαν και τον Χρήστο τον Έζωνα, που τα παιδιά δεν είναι καλά πάνω από 20 χρονών. Γι' αυτό χαρακτήρισα θαραλέα την απόφαση αυτή, από τη στιγμή που και στόχοι μας είναι να κατακτήσουμε κύπελλο και πρωτάθλημα. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τα καταφέρουμε, για να δείξουμε ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια επιτυχία και με αυτά τα δεδομένα. Η ομάδα δουλεύει πάρα πολύ σκληρά καθημερινά και νομίζω βγαίνει και στο γήπεδο αυτό το αποτέλεσμα. Ακόμα μια φορά συγχαρητήρια στην προσπάθεια, τη φετινή προσπάθεια που καταβάλει η Ομόνια και ο φίλος μου ο Νικόλας που κάνει εξαιρετική δουλειά. Από εκεί και πέρα και από μένα καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Ελπίζω με τη νέα τη χρονιά να σταματήσει αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο με τα άδεια τα γήπεδα που σκοτώνει. Δεν μιλάω μόνο για τον μπάσκετ, μιλάω γενικά για τα ομαδικά αθλήματα. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο η εικόνα που έχουμε στα κυπριακά γήπεδα. Όποιος και ένα λόγος αυτός, δεν θέλω να ασχοληθώ, δεν είναι δουλειά μου. Εγώ ξέρω ως προπονητής που έχω δουλέψει σε 5 διαφορετικές χώρες, σε καμιά από αυτές τις χώρες είτε ήταν πιο ανεπτυγμένες μπασκετικά από εμάς είτε όχι. Αυτό θα το χαρακτηρίσω ρεζιλίκι, διότι είναι ρεζιλίκι να αγωνίζονται καλαθοσφαιριστές και προπονητές με άδεια γήπεδα. Ελπίζω όσο πιο σύντομα γίνεται να σταματήσει. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ για την δίκαια νίκη τους. Τώρα, στην πλευρά μας, ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε ένα ΑΠΟΕΛ το οποίο είναι αρκετά δυνατό και θα ερχόταν να
να μας αντιμετωπίσει τα μέγιστα μετά την νίκη που κάναμε πάνω του. Εμείς από τη σειρά μας δεν αποδώσαμε όπως θα θέλαμε. Το παιχνίδι έχει τελειώσει, συνεχίζουμε, ακολουθούν και άλλα παιχνίδια και θα προετοιμαστούμε για εκείνο. Χαίρετε. Εντάξει, είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα του σημερινού παιχνιδιού. Η Ομόνοια στον πρώτο γύρο μας είχε κερδίσει, έτσι ήρθαμε πάρα πολύ σοβαρά στο γήπεδο. Δουλέψαμε σκληρά όλη τη βδομάδα με τις οδηγίες του coach για να πάρουμε αυτή την νίκη. Όπως είχε προαναφέρει, είχαμε βάλει ένα στόχο με την ομάδα να νικήσουμε τα τρία παιχνίδια με την επιστροφή του coach. Και εντάξει, υπήρχε μια μικρή περίοδος προσαρμογής στην ομάδα για να αφομοιώσουμε τη φιλοσοφία του προπονητή. Και νομίζω κάνουμε πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα. Να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και να κοιτάμε πιο ψηλά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Okay.